να μας πείτε αν υπάρχουν στοιχεία και πίνακες που αποδεικνύουν ποια είναι η σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι αυτός ο εταίρος τελικά? Είναι εταίρος που πασχίζει για το καλό μας ή είναι εταίρος που μας τιμωρεί ή έχει μια εμπάθεια και είναι άδικος μαζί μας? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η Ελλήνων Συνέλευσης θέτει ως κέντρο όλης της πολιτικής τον ίδιο τον άνθρωπο. Οπότε η ιδιότητα που φέρει ο άνθρωπος η βασική είναι αυτή του πολίτη. Και αυτήν την ιδιότητα πρέπει να αναγεννήσουμε μέσα στην πολιτεία, ούτως ώστε να μπορέσει να έχει ενεργό ρόλο ο κάθε άνθρωπος, για να μπορέσει η πολιτεία να αποτελείται από την βάση των πολιτών και όχι από μία αναγνωρισιμότητα που προσφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα, η δεύτερη ιδιότητα που μπορεί να φέρει ο κάθε άνθρωπος με βάση τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, η τρίτη ιδιότητα, αν είναι παντρεμένος ή όχι και ούτω καθεξής, δεν ενδιαφέρει καθόλου τόσο την πολιτική σκηνή, όσο και ιδιαίτερα τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Άρα, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα κάποιος ηθοποιός, αλλά να είναι ένα ενεργό μέλος της πολιτείας, να ψάχνει, να γνωρίζει και να θέλει όλη αυτή τη γνώση την οποία αποκομίζει να την δώσει και να την κάνει πράξη για το κοινό όφελος. Αυτό που ενώνει όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης είναι το κοινό όφελος. Σωστά. Ενώ αυτό που ενώνει όλα τα μέλη των κομμάτων έως τώρα είναι το ιδιωτικό όφελος μέσα από μία σχέση δούνε και λαβήν, θα σε κάνω αυτό, θα με βάλεις σε μια δουλειά και ούτω καθεξής. Άρα, ξεκαθαρίσαμε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουν να κάνει με το αν κάποιος είναι δημοσιογράφος ή όχι, αν είναι κάποιος που εργάζεται στις οικοδομές ή όχι, έχει να κάνει με το αν είναι πολίτης ή όχι.